Λοιπόν, η ώρα είναι 11.30 ώρα το βράδυ και αυτή είναι η μέρα πριν την αρχή της δίαιτας. Πριν μπει σε mood δίαιτας, είπε να φάει λίγη τυροκαυτερή. Με καλαμαράκι. Με καλαμαράκι. Παιδιά, με έπιασε λύσα, γιατί σας είπα ότι τέρμα τα ψέματα με τον Τίτλια Θαλά Δευτέρα και η 11.30 ώρα του λέω πρέπει να φάω. Άνοιξε ολόκληρη κονσέρβα να την φάω μόνη μου. Υπόψη υπήρχε ήδη ανοιχτή κονσέρβα, έτσι. Φανταστείτε πόσο πεινούσε. Εκπληκτικό θέαμα. Good morning. Καινούργια εβδομάδα ξεκινάει. Καλή Σαρακοστή με υγεία και ευτυχία. Είναι Τρίτη, αλλά εμείς σήμερα ξεκινάμε αυτή εδώ την σωστή τη διατροφή, τη δίαιτα, ας πούμε. Πάμε να φάμε ένα ξινόμηλο και πάμε για προπόνηση. Ό,τι τελείωσα προπονησούλα, τώρα μόλις ανέβηκα πάνω. Κάναμε προγραμματάκι κοιλιά μόνο. Θα σου αφήσω αντίστοιχο πρόγραμμα εδώ πάνω να πατήσετε, να πάτε να το δείτε και να το κάνετε για σπίτι σας χωρίς όργανα, χωρίς τίποτα. Πάμε τώρα να κάνουμε μπανάκι και να δούμε τι θα φάμε. Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα του μεσημεριανού και θα φάμε μακαρόνια από ρεβίθι που σας έχω δει, από ρεβίθια που σας έχω δείξει στο τελευταίο σούπερ μάρκετ haul του Μαρτίου. Μπορείτε να πάτε να δείτε και τι άλλα πράγματα έτσι πήραμε υγιεινά. Και μια σαλτσούλα που έφτιαξε ο Χρήστος με το, καλά μην φανταστείτε, δεν έχει κάτι μέσα, με ντοματίνια, λίγο γαρίδα που είχε μείνει από την καθαρά Δευτέρα, σπαράγγι και τέτοια, απλά στο τηγανάκι τα πέρασε μία. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι απλά, εγώ θα φάω 160 γραμμάρια και ζυγίστηκε αυτό. Αυτά, καλή μας όρεξη. Λοιπόν, είμαι αρκετά καλή διότι η ώρα έχει πάει 9 το βράδυ. Έχω φάει μόνο αυτό που έχετε δει και μία μπάρα. Αυτά, τίποτα άλλο. Το πρωί το ξινόμηλο, το μεσημέρι το μετρημένο ζυγισμένο φαΐ μου και μετά την μπαρίτσα, τίποτα άλλο παιδιά. Ελπίζω να τα καταφέρω, τώρα ίσως φάω λίγη τσίχλα γιατί θέλω κάτι και πολύ νερό. Και ο Θεός και η ψυχή μας, πολύ νεράκι, γλούτσου γλούτσου. Θα δούμε τι θα συμβεί αύριο. Καλημέρα, καλημέρα. Άλλη μια μέρα ξημέρωσε. Τα κατάφερα χτες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, παιδιά. Δεν το περίμενα να τα καταφέρω. Έμεινα από τις 7 το απόγευμα και μετά χωρίς να φάω κάτι. Καλή δουλίτσα, καλά ξεκινάμε. Κούτσα κούτσα να τα καταφέρω. Άλλες λίγες μέρες. Πιστεύω θα μπω σε ένα ρυθμό. Τώρα θα δούμε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ξύπνησα και τρώω μπανανίτσα. Να κάνουμε προπονησούλα μετά. Για να δούμε τι θα συμβεί. Κατέβω κάτω για να αντικρίσω αυτό που μόλις είδατε. Τι θα κάνουμε σήμερα, θα κλαίμε μήπως σου. Τι να πω, περιμένω να ακούσω απλά το πρόγραμμα, μόνο αυτό σας λέω. Λοιπόν, εγώ τελείωσα την προπόνηση, πάρα πολύ ωραία. Σας προτείνω να κάνετε αυτό το πρόγραμμα, είναι τέλειο. Μην αγχώνεστε αν δεν έχετε μποσού. Κάντε ελεύθερες προβολές, παιδιά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, έκανα 5 κύκλους.
Νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Έβαλα μια έτσι μασκούλα από Bioten για βαθύ καθαρισμό. Περιμένω τώρα, έχει μισοστεγνώσει από ό,τι βλέπετε. Έχω κάνει και το μπανάκι μου. Ο Χριστάκος μου τώρα ήθελε να φτιάξει μπαϊάκι πετρατζίκι. Ξέρετε τώρα αυτά. Αρέσει πολύ στο Χρήστο να φτιάχνει διάφορα φαγητά. Και κόβει λίγο μοσχαρά. Έχει βάλει στο wok λίγο μοσχαράκι με σπαράγγια και ντοματίνια και κρεμμυδάκι για να το φάμε με πένες από πρωτεΐνη πένες. Από, νομίζω από το Άκη του Πεντρετζίκη είναι. Αυτά να φάμε, εννοείται θα ζυγίσω και σήμερα το φαΐ, να είναι μία μερίδα ακριβώς. Δεν μπορείτε παιδιά να φανταστείτε, δεν μπορείτε πραγματικά να φανταστείτε πόσο χαρούμενη είμαι, πόσο καλά νιώθω, αν και η ζυγαριά έχει μείνει στάσιμη, αλλά αυτή τη στιγμή δεν με αφορά καθόλου το πόσο στάσιμη έχει μείνει η ζυγαριά, γιατί έχω φάει αρκετά, έχω τα καλά τα αποθέματα, είδατε Δευτέρα τι συνέβη. Αλλά το θετικό και το καλό είναι το ότι νιώθω τόσο καλά με τον εαυτό μου που χθες κατάφερα μετά από τόσους βασικά μήνες, μετά τις 7 το απόγευμα να μην φάω. Αυτό για μένα είναι κατόρθωμα, γιατί έτσι ζούσα παλιά και έμενα κανονικά στα κιλά μου, ποτέ δεν έτρωγα το βράδυ, έτρωγα πάντα μεσημέρι και τέλος. Αλλά έτρωγα δυνατή ποσότητα το μεσημέρι, μετά γυμναζόμουν και αυτά και άντε να τσίπα κανένα σνακ 6-7 η ώρα. Τίποτα άλλο δεν έτρωγα το βράδυ. Πέρα από Παρασκευής και Κυριακής πες, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που το κατάφερα. Δεν μπορείτε να... όλη η θετική ενέργεια εκπέμπει μέσα μου και το έκανα μόνο μία μέρα, γιατί η πρώτη μέρα θεωρώ είναι δύσκολη και γενικότερα η πρώτη εβδομάδα. Είπα ότι Παρασκευή δεν θα παραγγείλω ούτε μπέργκερ ούτε τίποτα, ο Χρήστος θα πάρει πίτσες, μου το είπε. Εγώ θα πάρω αν είναι μία μερίδα ασκέτα καλαμάκια κοτόπουλο και θα φτιάξω μία καροτοσαλάτα και θα φάω. Έστω ρε παιδί μου να μείνω 2 εβδομάδες χωρίς να φάω απ' έξω για να μπω σε ένα πρόγραμμα και για να μπω σε έναν ρυθμό. Αυτά, εντάξει, 25 Μαρτίου, γιατί είχα δει και στο προηγούμενο project κορμί που μου σχολιάσατε, Αφροδίτη, έχουμε και την 25 Μαρτίου, να φάμε μπακαλιάρο και σκορδαλιά, όπου εγώ είμαι φαν μπακαλιάρου σκορδαλιάς, τρελαίνω, με λατρεύω. Και εννοείται θα φάω, αλλά εντάξει, φίλε, δεν πειράζει. Μία φορά θα φάω μπακαλιάρο σκορδαλιά. Εντάξει, είπαμε να χάσουμε κιλά για να πεθάνουμε, αν είναι δυνατόν. Το θέμα είναι να τρως και αυτά που σου αρέσουν και αυτά που θέλεις. Όχι να πεθάνεις στη δίαιτα. Έχουμε καιρό να φτιάξουμε το κόρμι το τέλειο. Ας μπούμε σε ένα πρόγραμμα αρχικά και ας φάμε και κάνουμε έτσι τα 2-3 τα ζουζουνάκια, τα πιτσιμπίτσι μας. Δεν έχουμε πρόβλημα. Το θέμα είναι να μπούμε στο πρόγραμμα. Άπαξ και μπούμε στο πρόγραμμα, όλα τα άλλα έρχονται, παιδιά. Δεν θα πάθουμε τίποτα με μία μέρα την εβδομάδα αν τρώμε. Αυτά. Και μυρίζει τώρα το φαΐ. Πάω να στεγνώσω μαλλιά, να βγάλω και μάσκα, να μοντάρω γιατί είναι Τετάρτη και αύριο πρέπει να ανεβάσω βίντεο. Εσείς βλέπετε προφανώς την προηγούμενη εβδομάδα, τέλος πάντων. Πρέπει να μοντάρω το supermarket haul. Για να έχετε εσείς αύριο να δείτε βίντεο. Εν τω μεταξύ σήμερα, Τετάρτη 17 Μαρτίου που γυρνάω εγώ το βίντεο, ανεβαίνει και το huge giveaway στο Instagram account μου. Τρέχανε ότι προλάβεις να δηλώσεις συμμετοχή σε συνεργασία με Greek Lab giveaway iPhone 12. Τρέχανε να δηλώσεις συμμετοχή, λίγες μέρες έχουν μείνει ακόμα. Οι πιθανότητες είναι πάρα πολλές να κερδίσεις. Πήγαινε στο post που θα δεις στα stories μου. Πάτα πάνω και ακολούθησε όλους τους όρους συμμετοχής για να είσαι εσύ ο νικητής ή η νικήτρια. Ελπίζω πραγματικά να κερδίσετε. Είναι ένα πολύ έτσι ωραίο και μεγάλο δώρο. Δίνω κι εγώ κάποιο προφανώς χρηματικό ποσό για να το πάρουμε, διότι δεν έχω τα χρήματα να πάρω ένα iPhone 12 μόνο για εσάς. Αλλά δίνω ένα μεγάλο ποσό κι εγώ μαζί με άλλους Instagrammers σε συνεργασία με τον Greek Collab Giveaway για να γίνεται αυτό εδώ το huge giveaway, να μπορούμε να σας το κάνουμε. Αυτά. Σύντομα, πολύ σύντομα επίσης, έρχεται η καινούργια κολεξιόν. Μπορεί να έχει. Όχι, θα έχει βγει η καινούργια κολεξιόν, θεωρώ. Θα έχει βγει κατά 99% καινούργια κολεξιόν από αλούριο.gr. Να ορίστε, φοράω το ματάκι, ανοξείτε το ατσάλι όλα και η αλυσίδα, η φιδίσια πλέον. Έφερα φιδίσιες αλυσίδες από ανοξείτε το ατσάλι και σε χρυσό και σε ασημένιο. Παιδιά, αυτά τα φοράω 1,5 μήνα και κάνω μπάνιο με αυτά. Και δεν έχουν πάθει τίποτα, πραγματικά τίποτα και το έβαλα τα χρυσά γιατί τα χρυσά συνήθως έχουν πρόβλημα με το νερό, με την πολυχρήση. Εντάξει, είναι τέλεια, δεν μου έχουν πάθει τίποτα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Εδώ πέρα το ματάκι έχει και ζυργόν όλο, δηλαδή το μόνο αν προσέχαμε το ματάκι στο νερό, διότι μη φύγουν τα ζυργόν, αν και μου έχει κρατήσει πάρα πολύ καλά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Έχουν βγει άπειροι κωδικοί, εδώ σκουλαρικάκια με ζυργόν, 9.25 ασήμι καθαρό, πηγαίνετε. Ρίξτε μια ματιά στο κουτάκι της περιγραφής. Έχω αφήσει όλες τις λεπτομέρειες. Όλες τις λεπτομέρειες του e-shop να το βρείτε. Πηγαίνετε, ακολουθήστε και το Instagram account alluriu.gr και περιμένω το feedback σας. Αυτά!
πάω να φάω τώρα γιατί πολλά είπα. Χωρίστε μοσχαράκι με πένες, σπαράγγια και κρεμμυδάκι. Είναι 150 γραμμάρια, μια μερίδα. Και σαλατούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Ξημέρωσε η επόμενη μέρα. Ξημέρωσε επιτέλους η Πέμπτη. Με μιλαράκι θα συνεχίσουμε, θα ξυπνήσουμε στην ουσία. Κανονικό σήμερα μήλο, όχι ξινόμηλο. Ναι, με τόση ξυνήλα κάθε πρωί δεν άντεχα και το γύρισα στο κανονικό το μήλο. Πλέον κάθε μέρα κλείνει, παιδιά, τελειώνει νωρίς, διότι δεν τρώω μετά ξανά κάτι άλλο. Άρα σας δείχνω μόνο ότι τρώω, αυτό είναι το vlog. Και πήγε και χτες καλά, πάρα πολύ καλά. Έχω ξεκινήσει πίνω πολύ περισσότερο νερό. Πολύ καλό. Δεν ζυγίζομαι ξανά ακόμα, περιμένω, μην σου πω θα περιμένω και άλλη εβδομάδα. Και μετά θα ζυγιστώ, δεν ξέρω, θα δείξει. Όλα είναι αύριο, παιδιά. Όλα. Αν αντέξω, που θα αντέξω, το έχω πει ότι θα αντέξω, θα φάω καλαμάκια κοτόπουλο, μία μερίδα και έχει πολύ λίγες πατατούλες μέσα, θα τις φάω, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά δεν θα φάω ούτε μπέργκερ, ούτε κλαπ σάντουιτς που έχουν πάνω από 2.500 θερμίδες. Θα φάω μόνο εδώ τα καλαμάκια και πολύ λίγες πατατούλες. Πάρα πολύ λίγες, μετρημένες, 10 τηγανιτές πατάτες και τέτοιο. Αλλά αυτό που θέλω και αυτό που με βοηθάει πολύ είναι όταν ζεσταίνει ο καιρός. Όταν ζεσταίνει ο καιρός, αυτομάτως, εμένα μου κόβεται η όρεξη για κάποιο λόγο. Σε άλλα νέα, το ψάρι της προηγούμενης εβδομάδας που είχα πάρει τα φιλέτα, λαβράκι και τσιπούρα, το έκανα άπεχτο, ήταν υπέροχο. Και σήμερα πάλι πήραμε τέτοια από τον Ιχθυοπόλη, αυτή τη φορά. Και θα τα ξαναφτιάξουμε τον ίδιο ακριβώς τρόπο που σας έδειξα αυτή τη συνταγή που έκανα στο προηγούμενο project κορμί, αν σας ενδιαφέρει. Με γλυκοπατάτα λογικά και μπρόκολο, θα δείξει όμως. Και θα φάω όσο είναι μια μερίδα. Εν τω μεταξύ, εχθές, λέω στο Χρήστο, μωρό μου, αυτό που μου έχεις βάλει να φάω δεν είναι μια μερίδα. Ήτανε πάρα πολύ, παιδιά. Είχα φάει πάνω από το μισό, αλλά είχα σκάσει. Εννοείται το φάω όλο. Αλλά του λέω, μην μου βάζεις δύο μερίδες. Και μου λέει, όχι, είναι η μερίδα, κάτι μου είπε, δεν θυμάμαι. Μπαίνω μετά στο ίντερνετ και διαβάζω ότι η μερίδα για τα μακαρόνια είναι 75 γραμμάρια. Μια χούφτα. Μα λέγανε, ναι, ναι, τι 75 γραμμάρια, μια σταλιά είναι. Τόσο λίγο τρώνε ο κανονικός κόσμος. Μπροκολάκι φτιάχνω, πολύ ωραίο. Γλυκοπατάτες και ψαράκια, λαβράκια και τσιπουρίτσες. Yummy! Η ώρα είναι 6.30 το απόγευμα, ήρθε η ώρα για να φάω το γιαουρτάκι, γιατί σε μία ώρα σταματάω να τρώω. Σας έχω πει ότι έχω ξεκινήσει να το κάνω, να κάνω διαλυματική δίαιτα και καλά. Αυτό που τρώμε για 8 ώρες συνεχόμενα και μετά έχω νηστεία, κάνω νηστεία. Έχει αποδίδει καλά, μπορώ να σου πω, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί έτσι και πριν ένα χρόνο, πριν την καραντίνα, έτσι λειτουργούσα σε διατροφή και σε όλα αυτά. Αυτά. Καλή μου όρεξη και θα τα πούμε αύριο που είναι Παρασκευή. Εγώ βλέπω τώρα House of Fame, χαμός. Πού πάμε, γιατί κλείνεις τα παντζούρια? Υπερπάτημα. Δεν θέλω να πω για υπερπάτημα. Για πρώτη φορά σε αυτή εδώ την καραντίνα και γενικότερα σε όλες τις καραντίνες θα βάλουμε το 6 και θα βγούμε για περπάτημα και δεν θέλω καθόλου, αλλά ναι, θα περάσουμε υπέροχα. Πώς νιώθεις που έχουμε βάλει 6 και περπατάμε για πρώτη φορά στη ζωή μας? Τελειώνει η καραντίνα και εμείς τώρα στο τέλος το κάναμε σαν εμπειρία. Τώρα φιλοτιμήθηκες. Αναγκαστικά, με ανάγκασες. Περπατώ, περπατώ μες στο δάσος. Όταν ο λύκος δεν είναι εδώ. Αου, μικρό μου λυκάκι.
κάνετε, πώς μου είστε, επιτέλους ξημέρωσε Παρασκευή λοιπόν. Άλλη μια μέρα που τα κατάφερα, η προηγούμενη, η Πέμπτη, good job. Βέβαια, δεν ξύπνησα και πολύ καλά, διότι έχω τώρα αυτή η εβδομάδα που έρχεται και η αυτή που έρχεται και η επόμενη εβδομάδα θα είναι δύσκολες εβδομάδες. Δεν ξέρω τι θα γυρνάω, λογικά θα σας γυρνάω, θα είναι πιο ακόμα πιο μικρά τα βλογκάκια Project Cormi. Τουλάχιστον για τις επόμενες δύο εβδομάδες, διότι θα πονάω. Αν πονάω πολύ, θα σας τραβάω πολύ μικρά αποσπάσματα. Αν κάποιες στιγμές είμαι ok, θα σας τραβάω κανονικά με ροή να σας μιλάω και όλα αυτά. Θα δείξω τώρα πώς θα βγει το άλλο Project Cormi βλογκάκι. Λόγω γυναικολογικών αντιλαμβάνεστε λίγο, εμένα είναι και ό,τι να είναι, δεν έχω συγκεκριμένες μέρες, άρα δεν υποφέρω και όλα, τα ξέρετε από προηγούμενες φορές, άρα θα είναι λίγο δύσκολα οι επόμενες δύο εβδομάδες. Θα δείξει παιδιά, καλή καρδιά. Αυτά και τώρα θέλω να πιω ένα καφεδάκι και θα παραγγείλουμε σήμερα, όμως κιουρίες, θα σας τραβήξω τι θα παραγγείλω για να δείτε, μην πω και σε πειρασμό, όχι, θα δείτε ακριβώς, καλαμάκια κοτόπουλο θα πάρω, μία μερίδα θα φάω, αυτό, τίποτα άλλο, ελπίζω. Και ο Χρήστος λέει θα παραγγείλει πίτσες μου, πώς, τι άνθρωπος, του λέω παραγγείλε τις πίτσες, γιατί μετά μου λέει μήπως να πάρω κλαμπ σάντουιτς και του λέω όχι, γιατί την άλλη Παρασκευή θα φάω κλαμπ σάντουιτς, απλά ήθελα να πάρω κάτι πιο light ως στην ουσία πρώτη εβδομάδα που κάνω τη δίαιτα, για να μπαίνει λίγο το κορμί μου σε ένα πρόγραμμα, αν και έχει κολλήσει, αλλά δεν πειράζει, τώρα έχω πριστεί εγώ για άλλους λόγους και για τις επόμενες δύο εβδομάδες, δηλαδή το ζήγισμα είναι τελείως άδικο, διότι έχω πριστεί, είμαι πρισμένη αυτή τη στιγμή. Ξεκινάει το πρίξιμο από εδώ και πέρα. Σήμερα δεν με κόβω για προπόνηση. Σηκώθηκα για να πάω να κάνω, η αλήθεια είναι, προπόνηση, αλλά δεν με κόβω. Δεν νιώθω πολύ καλά. Ήρθε το φαγάκι. Τέλεια, τέλεια. Καλή μου όρεξη. Έλεος. Τι! Το έκανε πράξη! Ποιο πράγμα! Παιδί μου, τώρα δεν έφαγες! Όχι πίτσα! Καλή όρεξη! Ευχαριστώ! Όλα το λίπος, έλα! Θα βουλώσουν οι αρτηρίες από το λίπος! Δεν έχεις κομμάτι!